Βλέπει μια βάζα που τον αγαπάει. Γιατί βλέπει πήρα από λόγου το κοκαλάκι τη νεκτερίδα. Τι βρίσκει το γούστο του, τη γυροφέρνει και την ψήνει. Το έκανε, βρε τον κατέργαρο. Αλλά τι νόμιζε. Όμω να σου και τον έπιανε στα πράσα η δική τη. Βρε τον ηλίθιο. Κάτσε και τον πιάσανε στα πράσα. Τον παραφύλαξαν. Μου γούτρε μεγάλα τραμπούκι, μαχαιροβγάλτε. Πού έμπλεξε. Μα τι θέλει να κάνει, να αφήσει να το καθαρίσουμε. Πιο καλά να παντρευτεί παρά να το ξεκάνει. Θέλω να το ξεκάνω. Και σένα να μαζί. Καλά που έλειπε. Αλλιώ δεν θα γλίτωνε κανεί σα. Δεν μου είπαν πω έγιναν έτσι τα πράγματα. Ρώτα και τον Τέντε να στα πει. Για λέγε εσύ με το ζόρι τον πάντρεψαν. Βέβαια, με το ζόρι. Μα τώρα δεν με πιστεύει, δηλαδή ψάματα θα σου πω. Έχω κανένα συμφέρον. Έπρεπε να βάλει τις φωνές για το ζόρισμα που του έκαναν. Αν δεν τις έβαλε, τις έβαλε. Και δεν τον άκουσε κανένας. Του κλείσαν το στόμα. Έπρεπε τότε να τρέξει τον αστυνόμο να διαμαρτυρηθεί. Και αυτό ήθελα να το κάνει. Αν το είχε κάνει αυτό, τώρα θα μου ήταν πιο εύκολο να χαλάσω αυτή την παντριά. Να χαλάσει την παντριά. Να μη. Πα, δεν πρέπει να τη χαλάσει. Δεν πρέπει να τη χαλάσω. Θα θυμώσει ο Χριστόδουλος. Πώς το πες, θα θυμώσει. Ναι, θα θυμώσει. Και γιατί. Αν θέλει λοιπόν να το βάλει κάτω και να ομολογήσει πως τα έκανα πάνω του και γι' αυτό την πήρε. Να τον πάρουν με τις φάπες και τις κόκλες σ' ολόκληρη την ύδρα. Καλά να πάθει να τον πάρουν κι εγώ μαζί. Και να πούνε κρίμα τον πατέρα που είχε. Δεν με κόφτει αυτό. Άκουσε με καπετάνιο. Πρέπει και το φιλότιμο, το δικό σου και το δικό του, να πει στον κόσμο πως το θέλε και την παντρεύτηκε. Κι εγώ πάλι θέλω για το φιλότιμο το δικό μου και το δικό του να πει τα ανάποδο. Αν πας. Είμαι σίγουρος πως δεν θα το κάνει. Θα τον κάνω εγώ να το κάνει. Δεν θα το κάνει σου λέω. Θα το κάνει γιατί αλλιώς θα τον κάνω απόπεδο. Εσύ. Εγώ. Καλά. Τι θα πει καλά. Θα πει πώς δεν θα τον κάνεις απόπερα. Δεν θα τον κάνω. Θα δεις πώς θα τον κάνω. Δεν θα τον κάνω. Θα τον κάνω. Όχι. Όχι. Πώς όχι. Όχι. Γεια σου. Τούτο είναι πολύ γουστόζικο. Να γελάσω. Δεν μπορώ να κάνω απόπεδο το γιο μου. Όχι σου λέω. Και ποιος θα μου το απαγορέψει. Του λόγου σου. Του λόγου μου. Ναι, του λόγου σου. Δεν θα το βαστάξει η καρδιά σου. Θα το βαστάξει. Δεν θα το βαστάξει. Θα δεις ότι θα το βαστάξει. Το λες για αστείο. Δεν το λέω καθόλου για αστείο. Θα μπει στη μέση η αγάπη. Δεν θα μπει καθόλου. Ναι, θα μπει. Δεν θα μπει. Αστεία πράγματα. Να πάψε να λες αστεία πράγματα. Καλά τώρα. Πάψε να λες καλά τώρα γιατί θα σε μαγκουρώσω. Αφού σε ξέρω, είσαι από το φυσικό σου καλό. Δεν είμαι καθόλου καλό. Είμαι μάλιστα κακό όταν θέλω. Πώ? Κακό και γρουσούζει. Και ας σταματήσει αυτός ο χαβάς που μου φέρνει το αίμα στο κεφάλι. Ούτε λέξη. Να πάω και πιο κάτω. Σε αυτόν το βρωμιάρι. Άσε και θα τα βρούμε οι δυο μας. Μόναχα τώρα τράβα να δεις που είναι αυτός ο προκομμένος, αυτός ο γκιντής και ο κατέργαρος. Και εγώ θα πάω να ανταμώσω το Σάβα να του πω τι με τρυμπινίζει. Αφεντικό, αν θέλεις σε τίποτα να σε βοηθήσω, βάλε μου καμιά φωνή και εδώ είμαι εγώ. Ευχαριστώ. Αχ μωρέ, γιατί να τον έχω μονόκλωνο και χαϊδεμένο. Γιατί να μην είχα τώρα το κορίτσι μου που μου πήρε ο Θεός να τα κάνω όλα απάνω της, να μάθει αυτός πως θα πει διαβάνει ο σάκος. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Πάω. Άντε να δούμε, άντε θα κάτσω εκεί εδώ πέρα και πες του να έρθει να με βρει τώρα αμέσως. Μα τον Άγιο Μάμαντα Σταμά, είσαι μεγάλος κατέργαρος. Το πράγμα πήρε κιόλα στο καλό. Το κακό μόνο είναι που μας χρειάζονται παράδες. Από όλες τις μεριές μας τραβάνε για λεφτά. Μην νοιάζεσαι, τώρα που μπήκε μπρος η δουλειά, όλα θα πάνε στο καλό. Μόνο που θέλω να βρω ένα δικό μας άνθρωπο για να σκαρώσει κάτι που μου χρειάζεται. Γεια Στάκα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Για κατεβάσε το καπέλο σου, Μάγκικα. Κατεβάσε το, ναι. Έτσι. Σπάσε λίγο το πόδι σου. Τρελάθηκες. Τι να το σπάσω. Λίγησέ το, βρε. Έτσι. Βάλε τώρα το χέρι στο ζουνάρι. Αγρίεψε τα μάτια. Για τώρα κάνε μερικά βήματα βαριά. Έτσι, μπράβο. Μια χαρά. Έλα μαζί μου. Έχω κόλπα για να σ' αλλάξω τη φωνή και τη μάπα σου και να γίνεις άλλος άνθρωπος αγνώριστος. Ωραί μου, λομαρφάτε. Κοίτα, μην βάλεις να σκαρώσω τίποτα και με κάνουν τουλούμι και με τρέχουν στο κυρτέτσι το γιατρό. Χάτε στην τύφλα σου. Θα τραβήξουμε μαζί τον κίνδυνο, σαν αδέρφια. Η ζωή δεν είναι μόνο να τρως και να κατοικάς νωρίς. Λίγο ξύλο παραπάνω δεν βλάπτει, σαν κάνεις τα πρεπούμενα. Είμαι τόσο στενοχωρημένος με όλα τούτα τα μαντάτα που μου έρχεται να πιω έναν καφέ. Μου έκλεψες τη σκέψη μου. Εγώ από χτες το σκέφτομαι. Λες να τον πιούμε. Ξέρω κι εγώ. Όσο και να είναι, θα τραβήξει κάτω λίγες πίκρες. Τότε να πιούμε έναν. Αυτό είναι μια καλή ιδέα.
Να πιούμε έναν στα δύο. Λογάριαζε από έναν, αλλά τώρα που τα ακούω μου αρέσει αυτή η μοιρασιά. Μόνο που από ό,τι θυμάμαι από κάποια άλλη φορά δεν έχουμε τα ίδια γούστα στους καφέδες. Εγώ τον πίνω βαρύ γλυκό και εσύ μέτριο και ανάλαφρο. Μέτριο και ανάλαφρο τον πίνω αντίχη και τον φτιάξω μόνος μου στο σπίτι. Στον καφενέ τον ζητάω πολλά βαρύ, πολλά γλυκή. Τότε να τον πιούμε. Έτσι κι αλλιώς όπως και αν τους ζητούσαμε στο ίδιο μπρίκ θα τους έβραζε. Μανούσο! Φτιάξε μας μωρέ έναν καφέ πολλά βαρύ, πολλά γλυκή. Μανούσο, ένα, μοναχό. Με δύο νερά. Λοιπόν, έτσι που έστρωσε ο καιρός θα έρθουν σήμερα. Έτσι λέω κι εγώ. Ναι, ο Πετροκουκούλας που ήρθε από τον Περέα μου είπε πως είδε τους δικούς μου να είναι έτοιμοι. Καλώς να ορίσουν. Μόνο που ερχομόστης στη γατέρας μου δεν θα βρει τα πράγματα όπως τα λογαριάζαμε. Μην πηγώνεσαι, θα σφιχτώ να φτιάξουν όλα. Μα την αλήθεια, Μπαρμπαγκίκα, ο τρόπος για να μεγαλώσει τα παιδιά είναι κάτι που πρέπει να του δίνει κανείς πολύ προσοχή. Ναι, σωστό αυτό. Αλλά γιατί μου το λες αυτό? Γιατί οι νέοι παίρνουν τον δρόμο τον κακό ή τον καλό από την κακή, την καλή ανατροφή που πήραν από το σπίτι τους. Ναι, αυτό γίνεται καμιά φορά. Τι θες όμως να πεις με αυτό? Τι θέλω να πω με αυτό? Ναι. Θέλω να πω πως αν είχε σαν καλός πατέρας σφίξει το γιο σου, δεν θα σου σκάρωνε αυτή την κασκαρίκα. Ωραία, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ώστε λόγου σου μεγάλωσες πιο καλά τον κανακάρι σου. Και βέβαια τον μεγάλωσα πιο καλά. Και εμένα θα μου ερχόταν τα μπλάς να μου σκάρωνε κάτι τέτοιο. Μη λες μεγάλο λόγο. Όχι, το λέω. Το λέω και το ξαναλέω. Γιατί από κάτι τέτοιο εγώ δεν διατρέχω κίνδυνο. Ξέρω καλά το γιο μου. Κι αν ο κύριος Γιώκα σου με τους καλούς τους τρόπους είχε σκαρώσει κάτι πιο βαρύ από το δικό μου. Τι θες να πεις? Θέλω να πω, κύρ Σάβα, ότι δεν πρέπει να βιάζεται κανείς να κρίνει τόσο γρήγορα. Και πως όσοι θέλουν να πούνε για τους άλλους, καλά θα κάνουν να εξετάζουν καλά τον εαυτό τους, μπας και τους κρέμονται τίποτε σκουδούνια. Δε σε καταλαβαίνω. Α, δε με καταλαβαίνει. Όχι, δε σε καταλαβαίνω. Να σου τα κάνω πιο λιανά. Να μου τα κάνεις πιο λιανά. Θα σου τα κάνω. Μου σηκώνει το νους. Μπας και άκουσες τίποτα για το γιο μου? Μπορεί. Όχι, μπορεί. Άκουσες ή δεν άκουσες? Για να το λέω. Το δάμα σε έλειψε. Και πώς τα έχεις ακούσει? Ο σταμάς μου είπε κάτι μέσες άκρες, επειδή ήμουνα σε κλετισμένος. Αλλά δικό σου είναι ο σταμάς. Μπορείς να του ζητήσεις να σου τα πει κατά λεπτός. Εγώ πάω να βρω τον Παπαθέθελα για να μου πει τι πρέπει να κάνω. Σε χαιρετώ. Καλή αντάμωση. Σάσου μου ρίθω καϊβές. Γεια στον ελόγου σου. Ολόκληρο? Πιες τον ολόκληρο, εγώ πάω. Ναι, αλλά θα πληρώσει το μερτικό σου. Γκίκα, γκίκα! Πάει, καπινός. Και δεν μου λες εσύ μωρέ Μανούσο, τι θα μπορούσε να είχε κάνει ο γιος μου? Τι θα ήταν αυτό που θα ήταν χειρότερο από ό,τι έκανε ο γιος του? Από το να πάρει δηλαδή μια τσεπερδόνα σκρεπεντή και μάλιστα κρυφά από το γονιό του. Να ο κανακάρις μου. Φίλιππα. Για κόπιασε εδώ. Ναι, έλα μου που σε θέλω. Πατέρα, καλώς όρισες. Καλά, ας τα καλωσορίσματα. Κόπιασε να μιλήσουμε κομμάτι. Τι βλέπω? Καλωρίζικα. Τι καλωρίζικα? Αγόρασες καινούργια βράκα. Ποια καινούργια, μωρέ, φεκαροχτυπημένε? Η γαμπριάτικη μου είναι που την είχα βάλει στο ταξίδι. Σαν τωρινή μου φαίνεται. Και τώρα τι θα ρεις, για βράκες θα μιλάμε? Είναι τίποτε άλλο να μιλήσουμε? Και βέβαια είναι. Α, ώστε έτσι είναι. Και παρά είναι. Κάτι που πρέπει να ξεδιαλύνουμε εμείς οι δυο. Τι έχουμε να ξεδιαλύνουμε? Δεν πάει ο νου σου, ε? Όχι, δεν πάει. Για κοίτα με στα μάτια. Δηλαδή? Στάσου να σε κοιτάξω εγώ κατάματα. Έτσι. Και τώρα ξομολογήσου τα όλα. Πες μου τι έχει γίνει εδώ. Τι έχει γίνει στο νησί? Πρέπει να μου κάνεις τον Άγιο Νούφη και ομολόγα. Τι εσκάρωσες τώρα που έλειπα? Εσαι τι ήθελες να σκαρώσω? Δεν ήθελα να σκαρώσεις, αλλά σε ρωτάω τι σκάρωσες. Εγώ δεν ξέρω να έκανα τίποτα κακό. Τίποτα. Είσαι σίγουρος? Α, τώρα που το σκέφτομαι θυμάμαι ότι η Θίτσα έστειλε σπίτι δύο μυγδαλωτά και έφαγα το ένα. Όμως σου φύλαξα το άλλο. Μόνο τούτο βρίσκεις για έγκλημά σου? Ναι, και αυτό γιατί συλλογίστηκα. Μια και στέλνει δυο η Θίτσα, τώρα θα είναι για μένα. Καλά, λοιπόν, αυτό σβήστο. Τίποτα άλλο? Α, μια μέρα πείραξα τον Μπαρμπαγιώργη το λολί και που παίζε το βιολί. Βρε παράδα τον Μπαρμπαγιώργη το λολί και που παίζε το βιολί και άλλο δεν έκανες τίποτα? Τίποτα. Είσαι σίγουρος? Πολύ σίγουρος. Κι όμως, ο σταμάς μου ξαγορεύτηκε τα μαντάτα σου. Μαντάτα δικά μου? Όχι, της Γοργόνας, της αδελφής του Μεγαλέξανδρου. Και βέβαια τα δικά σου. Και με, γιατί θα τον άφησα για φύλακα? Όμως δεν είναι εδώ καλή μέρα να τα πούμε. Θα πάμε να σταψάλω αλλού. Δεν θα με κάνεις εσύ το μουρλομαρφάτο με στην ίδρα. Δεν μου πέσανε ακόμα τα γραντά μου. Πάμε σπίτι αμέσως. Πάμε, μη σου δω καμιά και δεν προκάλεις τα πεις. Άκα.
και ξεφυτίλησε καλά τα αυτιά σου για να ξέρεις. Αν μαραδιάσεις άρρητα θέματα, θα σε πλαντάξω, Πιλάτο. Θα σε αποκληρώσω. Και τότε μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Εμπρός, κουλήσου, σπίτι, σπίτι! Να αναπληρώσω τον καφέ και έρχομαι. Πλήρω τον από τα δικά σου τα λεφτά, κουβαρντόπεδο. Πού θα μου να λαπάρει για τον καφέ, Μάνουσο. Και κράταμε γιατί θα γίνει φωνικό. Τι τρέχει. Ακούς να μου τη σκάσει έτσι το παλιόμουτρο. Αντί να τη ράξει να κρύψει πρώτο τα μυστικά μου, έπιασε τον πατέρα μου πιλάλα και αμέσως. Τα μάθατε τόσο και τόσο. Όρκο παίρνω πως δεν θα μου γλιτώσει δράκου ρίζα να έχει. Θα το ξεγοφιάσω. Θα το συγυρίσω για καλά. Αυτός δεν είναι που έρχεται. Ναι, μάλιστα, ελόγου του. Μαζί με τον Χριστόδουλο. Σταμά, φίλε μου, σταμά, και τι δεν σου χρωστάω. Η Παναγία σε έστειλε μπροστά μου. Εδώ μου βρίσκεσαι του λόγου σου, ε! Έλα μου εδώ, παλιό μου τρώ. Για κόπιασε κοντά μου που σε θέλω. Δούλος, αφέντη μου, ό,τι αγαπάς. Ξέρεις, φιλαράκο, τα χωρατά σου είναι άσχημα και θα μου τα πληρώσεις. Τι θες να πεις, αφέντη μου. Τώρα που θα σου κάνω τα πλευρά σου μαλακά σαν την κοιλιά σου, θα καταλάβεις. Το λες αλήθεια. Μην λαστεύεσαι, αφεντικό. Μη, Φίλιππε, μη. Άσε με, Χριστόδουλε, άσε με να το συγυρίσω. Όχι, αφεντικό, μην με συγυρίσεις. Φίλιππε, κάνε μου τη χάρη. Μα άσε με να ξεθυμάνω. Σορπίζω στη φιλία μας, Φίλιππε, μην τον πειράξεις. Αφέντη μου, τι σου κάνω, κόψερος. Έχεις την τόλμη να ρωτάς τι μου κάνες, προδότη, τουρκολάτρη, φαρμασόνε, Ιούδας Καριώτη. Σιγά, βρε, Φίλιππε, σιγά. Τι σου έκανε κι άναψες και έχεις κορώσει έτσι. Θέλω να την ξεράσει ο ίδιος εδώ την ατιμία που μου έκανε. Ναι, κανάγια, ξέρω ότι μου σκάρωσες. Σου πέρασε από το νου πως δεν θα το μάθαινα, ε. Θέλω όμως να τα ακούσω με τα αυτιά μου από το ίδιο σου το στόμα. Αλλιώτικα θα σε αφήσω στον τόπο. Θα σε καναλιάσω σαν μπανί. Θα σε πνίξω μέσα στη μουρχούτα. Θα σου κομματιάσω τώρα δα το βρωμοκουρίζι σου. Θα σου στρίψω τον κυρδιβόνι, παλιογκιντή. Αφεντικό, πώς θα βαστάξει η καρδιά σου να τα κάνεις όλα αυτά. Θα μου βαστάξει. Και όχι μόνο αυτά, αλλά κι άλλα τόσα. Όχι, αφεντικούλη μου, έλεος. Τότε λέγες, κράτα. Μα τι έκανα, φουκαράς. Βρε, δεν σε βασανίζει το φιλότιμό σου. Ορκίζομαι στην Αγία Επραξία. Φέρε την Παναγία του Μαλίκη να ορκιστώ. Πως δεν καταλαβαίνω τίποτα από σα λες. Δεν καταλαβαίνεις, ε. Τώρα θα σου δείξω εγώ για να καταλάβεις. Μη αφεντικό, μη. Άσε με, Χριστόδουλε, άσε με να τον. Καλά, αφεντικό, καλά. Αφού πεισμάτωσες, μαρτυράω. Εμπρός, τώρα αμέσως. Όλα. Λέγε, τι μαρτυράς. Μαρτυράω πως εγώ ήπια με τους φίλους μου εκείνο το βαραλιλάκι, το μονεβασιωτικό κρασί που σου στείλα πες και εσύ από το Χρανίδι πριν λίγες μέρες, και πως εγώ έκανα μια χαραγματιά στο Βαγένι και έχισα νερό κάμου για να νομίζεις πως έτρεξε κρασί. Ώστε εσύ σου να βρωμιάρι που πιες το ωραίο μου κρασί και έγινες αιτία να πω τόσες κουβέντες στην κυραφλώρα. Ναι, αφεντικό, και σου ζητάω συμπάθεια. Χαίρομαι που το μαθαίνω, αλλά δεν πρόκειται γι' αυτό. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Όχι, είναι κάτι άλλο που με νοιάζει πιο πολύ και θέλω τώρα δά να μου το πεις. Αφεντικό, δεν θυμάμαι να έκανα τίποτα άλλο. Δεν θες λοιπόν να μου το πεις, ε? Μόνο θέλεις τις ξυλιές σου. Ησύχασε, Φίλιππε, ησύχασε. Καλά, αφέντη μου. Ναι, είναι αλήθεια που να με πάρει όργη πως πριν τρεις εβδομάδες που με έστειλες να πάω εκείνο το ρολόι στη Βάιζα που αγαπάς και γύρισα σπίτι με τα ρούχα ξεσκισμένα και τη μούρη όλο αίματα και χτύπους και σου είπα πως με έπιασαν και βαφάνισαν στο ξύλο και μου πήραν το ρολόι. Εγώ, αφέντη μου, το πήρα. Ελόγου σου τσέπωσες το ρολόι. Ελόγου μου, αφεντικό, για να βλέπω την ώρα. Άμε εδώ μαθαίνω όμορφες δουλειές. Έχω μα το Θεό πιστό υπηρέτη. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλω. Δεν είναι αυτό. Όχι, άτιμε, είναι κάτι άλλο που θέλω να μου μαρτυρήσεις. Πού να πάρει οργή. Μίλα στα γρήγορα, βιάζομαι. Αφέντη, αυτά είναι όλα και όλα όσα έκανα. Αυτά είναι όλα, μόνο αυτά. Τώρα θα σου δείξω. Μη αφέντη, μη παράσου. Σιγά, κρατήσου, Φίλιππε. Καλά. Θα πω, λοιπόν, αν θέλεις ακούσε με, θυμάσαι και το μπουραζέρι, το φάντασμα, ντε. Πάνε 6 μήνες που σου δω και μια νύχτα τόσο ξύλο, που λιγουλάκι να τσακιστεί στα σκαλιά λίγο πιο κάτω από το μήλο του Σερέτη, καθώς έτρεχε σκούζοντας, σκουρκισμένος να είναι και στα τάρταρα να πάει. Ναι, λοιπόν. Που φώναζες, ντε. Λέγε. Που φώναζες να ξορκίσεις το μπουραζέρι. Θα πεις. Ξέρεις, εγώ αφέντη ήμουνα ο μπουραζέρις. Κακούργε. Εσύ ήσουνα το φάντασμα. Ναι, αφέντη, μόνο και μόνο για να σε φοβερήσω και να σου κόψω την όρεξη που είχες να γυρνάμε κάθε νύχτα. Όσα έμαθα τώρα θα τα θυμηθώ σαν έρθει η ώρα τους. Αλλά δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό. Όχι. Θέλω να φτάσουμε αλλού και να ομολογήσεις τι είπες στον πατέρα μου. Στον πατέρα σου. Ναι, στον πατέρα μου. Ποιο πατέρα σου. Ένα πατέρα έχω. Δεν τον είδα στα μάτια μου από τότε που γύρισε. Δεν τον είδες, ε. Όχι, αφεντικό. Αλήθεια. Αλήθεια, βέβαια. Μπορεί να σου το πει και ο ίδιος. Μάθε λοιπόν πως και εγώ τα άκουσα από τον ίδιο. Συμπάθαμε, μα σου είπε ψέματα. Αφέντη,
Αφέντη, σου φέρνω άσχημο μαντάτο για την αγάπη σου. Άσχημο, είπες? Ναι, αφέντη. Οι γύφτοι ετοιμάζονται να φύγουν. Τα έχουν μαζεμένα κιόλας και θα πάρουν μαζί τους και την Πύλιο. Οχ. Και εκείνη κλαίγοντας μου είπε να έρθω και να σου πω πως αν μέσα σε 2 ώρες δεν στείλεις τα λεφτά που σου είπα να τους δώσεις, θα την πάρουν για πάντα. Μέσα σε 2 ώρες. Μέσα σε 2 ώρες. Μα αυτό δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Να μου την πάρουν. Και πού να βρω εγώ σε 2 ώρες τούτα τα λεφτά? Τράβα, μαμά. Τράβα και κράτα τους. Κράτα τους και ξανά έλα. Όχι, όχι, κάτσε. Κάτσε. Όχι, πήγαινε και τράβα τους. Τράβα και κάτσε. Κάτσε και πήγαινε τώρα. Πήγαινε και πες τους. Όχι, μην πας. Έλα εδώ, πες. Μην πας. Όχι, πήγαινε. Πήγαινε και πες τους. Τι να τους πεις? Τράβα και κράτησε τους. Τράβα! Αχ, φίλε μου, σταμάκι, αδερφέ μου, για την αγάπη του Θεού βοήθησε με. Φίλε μου, σταμάκι, αδερφέ μου. Είμαι ο αδερφός σου, τώρα που έχεις την ανάγκη μου. Σταμά, στα σχορά όλα όσα μου έχεις κάνει. Όχι, μη με συγχωράς. Σκότωσέ με, πάρε μου το κεφάλι. Τώρα, εδώ. Τώρα. Θα μου κάνεις τη χάρη και καλό να με σκοτώσεις. Όχι, με 1000 παρακάλια σου ζητάω να με βοηθήσεις. Όχι, θέλω να με σκοτώσεις. Μα φίλε μου, σταμά. Όχι, θέλω να με σκοτώσει και μάλιστα εντελώς. Μα έχω την ανάγκη σου, δεν το καταλαβαίνεις. Πώς θα σε σκοτώσω αφού σε χρειάζομαι? Και σου ζητάω να βάλεις κάτω όλη την εξυπνάδα σου, για χάρη μου. Όχι, σφάξε με, σου λέω. Κάνε μου αυτό που σου ζητάω. Μη σκέφτεσαι όσα είπαμε, περασμένα ξεχασμένα. Νερό και αλάτι όσα είπαμε. Και φρόντισε να μου σταθείς βοηθός. Κάνε στα μα κάτι για το θύλυπο. Να κάνω κάτι μετά το ρεζιλίκι που μου έχει κάνει? Ποτέ! Χρυσό σε κάνω. Ρίξε τα όλα στο γυαλό. Ξέχασε ότι παραφέρθηκα και βοήθησε. Σε παρακαλώ κι εγώ, σταμά. Το ντρόπιασμα που μου έκανε μου έχει πλακώσει την καρδιά. Πρέπει να το ξεχάσεις τώρα πια. Βαστάει, μωρέ, σταμά, η καρδιά σου να με αφήσει αβοήθητο σε μια τόσο δύσκολη στιγμή της αγάπης μου. Ποια καρδιά? Μου άφησες καρδιά? Την έσπασες, την έκανες κομμάτια. Πού να βρω τώρα καρδιά να λυπηθεί την αγάπη σου και να σε βοηθήσω? Με σφάζεις με αυτά που λες. Σε σφάζω, Και όταν με έσπασες εσύ, όταν με ρεζίλευες και με ξεφτέλισες με τέτοιο τρόπο στα καλά του καθουμένου, όταν με έκανες άδικα τον αδικόνεσαι ρουγούνι. Μολογάω το λάθος μου. Ακούς να με πιβρωμιάρει, άτιμο κακούργο. Μετάνιωσα πικρά. Να θέλει να μου πάρει τη ζωή. Σου ζητάω 1000 φορές συμπάθειο. Όχι. Να μου την πάρεις. Ναι, σκότωσέ με. Μα αν θες γονατιστώ, θα σε παρακαλέσω, είμαι πρόθυμος να το κάνω. Σταμά, πρέπει να δεχτείς. Να δεχθώ να γονατίσει? Χωρίς να γονατίσει. Να γονατίσω. Να, γονατισμένο, σε παρακαλάω. Και στα 2 γόνατα. Ναι, αμέσως και μετά 2, ορίστε. Καλά. Σήκω τώρα. Και άλλο το να μην είσαι έτσι αράθιμος. Μου τάζεις πως θα κάνεις κάτι τι για μένα. Άσε να το σκεφτώ. Τι να σκεφτείς, σταμά, το πράγμα βιάζει. Πρέπει να βιαστούμε. Πόσα σου χρειάζονται? 500 ντούμπλες. Και σένα? 200 τάλιρα. Καλά. Για να μην έχετε υποχρέωση σε ξένους, τούτους τους παράδες θα σας τους δώκουν οι πατεράδες σας. Του πατέρα σου Χριστόδουλε την έχω μισοσκάσει κιόλας. Το δικό σου κύριο Θήλυπε, μόνο που είναι πιο σπαγκορωμένος και αρχιτσιφούταρος, θα τη σκάσω πιο εύκολα. Γιατί εδώ που τα λέμε στην εξυπνάδα είναι τούβλο. Ό,τι και αν του πει κανείς, το χάβει με το πρώτο. Σαν να είναι χάνος. Μην κακοκαρδίζεσαι γι' αυτό, γιατί δεν μοιάζεται καθόλου δυο σας. Και ξέρεις να πολύ καλά πως όλη η νίδρα έχει να λέει πως τον έχεις τόσο πολύ πατέρα όσο και τον έρωνα. Α, σταμά, για μάζεψε τη γλώσσα σου. Εγώ το είπα για να σε κολάκεψω, όχι να σε κακοκαρδίσω. Όμως νομίζω είναι ώρα να του δίνετε. Και οι δυο σας γρήγορα. Σταθείτε για μια στιγμή. Πηγαίνετε να ανταμώσετε τον Τέντε και να του πείτε να έρθει εδώ γρήγορα και να κάνει όσα του δίδαξα. Να χώσει το σκούφο βαθιά μέχρι τα αυτιά του. Να μην ξεχάσει να γιομίσει τις πλάτες σου. Να φαρδίνει. Πούσε! Να φαρδίνει την κοιλιά του. Να πάρει μια χοντρή μαγκούρα και να έχει κρεμασμένο στο ζωνάρι ένα χασαπομάχαιρο. Πούσε! Πες του να περπατά με ανοιχτά ποδάρια και με βαριά περπάτησια. Και πούσε! Να ψηλώσει! Πώς να ψηλώσει? Μωρέ, τώρα άμα περπατάς με ανοιχτές περπατησιές και γρήγορα κουνάς τα χέρια και κάνεις βήματα βαριά, φαίνεσαι ψηλός. Τραβάτε τώρα γιατί έφτασε. Και μην αργήσει να φανεί ο Τέντες. Τον εθέλω πριν να φύγει ο γέρος. Εντάξει, πάμε. Άκου, μωρέ, το κορόιδο. Να πάει να τον τυλίξουνε σαν μπούφο. Άμυαλα νιάτα, άμυαλα. Δούλος ο αφέντη μου. Γεια σου, σταμά. Το μπλέξιμο του γιου σου συλλογές. Να ξέρεις πόσο μου κόστησε. Αφέντη, στη ζωή πρέπει κανείς να τα περιμένει όλα. Πρέπει να είναι πάντα για όλα έτοιμος. Ξέρω μια σοφή κουβέντα που έχω πάντα στο μυαλό μου. Για να την ακούσω. Πως και μια στιγμή να λείψει ο νοικοκύρης πρέπει να είναι έτοιμος γυρίζοντας να βρει να του έχουν γίνει τα μεγαλύτερα κακά. Το σπίτι του καμένο, κλεμμένο τον παρά του, πεθαμένη τη γυναίκα του, το γιο του σακάτι, την κόρη του ξεπορτισμένη. Και όταν γυρνάει και δει πως δεν έγιναν από όλα αυτά τίποτα, να ευλογάει το Θεό.
Εγώ τουλάχιστον τα έχω στο νου μου όλα αυτά και δεν γυρίζω ποτέ στο σπίτι χωρίς να περιμένω να βρω τα αφεντικά μου θυμωμένα. Έτοιμα να με αποπάρουν και να με γεμίσουν ευρυσκές, κλωτσιές, μπαστούνιες, καρεκλιές και ό,τι άλλο. Και όταν δω ότι δεν έπαθα τίποτα από αυτά, ευχαριστάω το Θεούλη. Καλά όλα αυτά, αλλά αυτός ο ντροπιασμένος γάμος μου έχει καθίσει σαν γκιούρλα και σαν γρόμπο στο στομάχι. Τα παιδιά, αφέντη, δεν μην έσκουνε όλο ένα παιδιά. Μεγαλώνουν και γίνονται άντρες και τότε χάντε να τους κατσάρεις. Άλλη πόρεψη θέλουν και γυναίκα θέλουν να παντρευτούν και τούτα και εκείνα και τα γλυκά και τα ξινά. Δεν ήθελα να πάρει αυτήν. Κι όμως γιατί. Μη δε κοντόγλωση είναι να μιλάει με το θου και με το θου. Μη δε σμερδί και λογού. Μόνο εφρόνομη και πάκουη. Είναι λένε όμορφη σαν τον Αυγερινό και νοικοκυρά σαν τον Μελίση και έτσι θα έχει το νου της στο στένιο του σπιτιού. Άιντε να κουμπουριάσεις, δεν τη θέλω. Ετούτου η δουλειά είναι σαν να φυτέψεις λουκούμια για να βγάλεις λουκούμιες. Γι' αυτό πήγα εκεί είπα στο Δικολάβο να βρει τρόπο να τους ξεπαντρέψουμε. Εγώ νομίζω πως καλά θα ήταν να βρεις άλλο τρόπο. Ξέρεις την πελάση είναι να μπλέξεις με τα δικαστήρια. Σωστό αυτό, μα τι να κάνω. Θα σου πω εγώ. Η στεναχώρια μου με έκανε και βρήκα κάτι. Δεν μου βαστάει η καρδιά να βλέπω τίμιους πατεράδες σαν και εσένα να πάσχουν από τις τρέλες των παιδιών του. Και ξέρεις ότι εσένα σου έχω και ξεχωριστή αγάπη. Να είσαι καλά. Άκουσε κάτι. Πήγα και βρήκα τον αδερφό του κοριτσιού που πήρε ο γιος. Αυτός είναι ένα μούτρο από αυτά που το έχουν δουλειά να τραβάνε τις φαλτσέτες. Που όλη την ώρα μιλάνε για ξεκυλιάσματα και που ξεπαστρεύουν ένα χριστιανό με τόση απλότη ώστε να πιούν ένα ποτήρι κρασί. Του μίλησα λοιπόν για αυτό το γάμο και του είπα πόσο εύκολο είναι να τον χαλάσει κανείς αν πει ότι αναγκάστηκε ο γιος σου να τον κάνει. Σωστά, σωστά, άμδε. Του είπα ακόμη τα δίκαια που σου δίνει ο νόμος σαν πατέρα αν πας στα δικαστήρια. Άμδε. Του είπα πως έχεις μπάρμπα στην κορώνη και τι παρά θα μπορούσες να σκορπίσεις για να κερδίσεις τούτο τον αγώνα. Και στο τέλος τον κατάφερα να συμφωνείς να διαλυθεί ο γάμος τούτο. Σταμά, ο Θεός να σου χαρίζει όλα τα αγαθά με αυτό που μου κάνεις. Πάμε κιόλας να τα κανονίσουμε. Μένει ακόμα μια μικρή λεπτομέρεια. Καλά η λεπτομέρεια, θα τη βολέψουμε κι αυτήν. Τι λεπτομέρεια είναι? Είπε να κανονίσουμε τη δουλειά με λίγο παραδάκι. Α, παραδάκι. Και πόσο θέλει? Σε πρώτο λόγο ζήτησε τη μάνα του και τον πατέρα του. Τη μάνα του και τον πατέρα του, αν δε. Ναι, αλλά έπεσε μετά. Πόσα, πόσα. Μη συζητάς, δεν έπεσε πολύ. Πόσα? 2-3 τάλιρα. Να το δώσουμε τα 2 τάλιρα να τελειώνουμε. Δεν κατάλαβες καλά. Δεν ζήτησε 2-3 τάλιρα. Έπεσε 2-3 τάλιρα από αυτό που ζήτησε. Και τι ζητάει το λοιπόν? 600 τάλια. 600 διαβόλια τον πάρνε. Για κοκοροβένια μας πέρασε. Γεια στο στόμα, αυτό του είπα και εγώ. Για κοκοροβένια του λέω μας πέρασες. Και άρχισα να τον γυροφέρνω ως προς το τέλος. Καταλήξαμε σε αυτά. Θέλω μου λέει να γίνω ψαράς. Και έχω ανάγκη από παράδες για να αγοράσω κάτι πράγματα που τα έχω ανάγκη. Και θέλω δεν θέλω θα πάρω όσα μου δώσουν. Πρέπει λοιπόν να πάρω μια ψαρόβαρκα που δεν μπορώ να την βρω λιγότερο από 60 τάλιρα. Αν είναι για 60 τάλιρα τα δίνω. Είναι όμως απαραίτητη σκαρμή, μια άγκουρα. Κουπιά θα μας στοιχήσουν μέχρι 20 τάλιρα. 20 και 60 μας κάνουν 70. Όχι 70. 20 και 60 μας κάνουν 80. 80 πολλά είναι. Ας είναι. Δέχομαι. Έχει ακόμα ανάγκη από μια βαρκούλα για τον παραγιό του που θα κοστίζει 30 τάλιρα. Τι έκανε λέει, άλλα 30. Δεν έχει να πάρει τίποτα. Αν δε να πάει να κόψει το σβέρκο του. Αν πώς. Μα αφεντικό. Όχι. Είναι παλιόμητρο και με εκβιάζει. Αν πώς. Μα τι θέλεις τώρα, να πηγαίνει κολυμπώντας ο παραγιός του. Ας πηγαίνει όπως θέλει και αυτός και το αφεντικό του. Μα, για το Θεό, καπετάνγκικα, μη χαλάς τη δουλειά για το τίποτα. Μη τραβηχτείς με Δικολάβους. Δώσε ό,τι σου ζητήσει. Να μην μπλεχτείς στα δικαστήρια. Ας είναι. Με πιάνει πίγκωση, αλλά τι να κάνω. Θα δώσω και αυτά τα 30 τάλιρα. Μου χρειάζονται, μου είπε, και μια κούντουλα για να κουβαλάει. Να χαθεί κι αυτό η κούντουλα. Θα πάω στα δικαστήρια. Αν πώς. Για το Θεό, αφεντικό. Όχι. Δεν δίνω ούτε μια δεκάρα σάπια. Μα αφεντικό, για μια παλιό κούντουλα. Δεν του παίρνω μη δεσκάφη. Μα κρίνε λογικά. Όχι, προτιμάω τα δικαστήρια. Μα τι λες τώρα, δεν σκέφτεσαι την κούραση. Τόσα σκαλούνια της δικαιοσύνης. Πόσοι και πόσοι που θα πέσει κανείς στα νύχια τους κλητήρες, εισαγγελέοι, γραμματικοί, αντισαγγελέιδες, εισηγητές, δικαστές, εφέτες και άλλοι. Όλοι αυτοί αντί να σου ρίξουν δίκιο μπορεί και για το έτσι θέλω να σου κάνουν την πιο μεγάλη ζημιά. Ο κλητήρας θα επιδώσει ψεύτικες πράξεις και θα βρεθείς δικασμένος χωρίς να το ξέρεις. Ο Δικολάβος σου θα τα κάνει πλακάκια με τον εχθρό σου και θα σε πουλήσει για 3 δεκάρες. Και ύστερα ή δεν θα πάει στη δίκη ή θα πάει και θα πει άλλα τον άλλον. Ο δικαστικός γραμματέας θα φτιάξει αντίγραφα ερήμηνα αποφάσεως σε βάρος σου. Ο γραμματικός του εισηγητή θα βουτήξει έγγραφα ή ο ίδιος ο εισηγητής θα φανερώσει τα έγγραφα που είχε. Αφεντικό, αν είναι στο χέρι σου, σώσου από αυτή την καταστροφή. Πιο καλά να μην το έχει τύχει του ανθρώπου να μπλέξει με δικαστήρια. Και μόνο η σκέψη μιας δίκης θα έφτανε για να με κάνει να φύγω για τη Λόντρα. Πόσο λες να κάνει μια κούντουλα? Τι είναι?
είναι σκέτο πράγμα. Είσαι απλόρε, είσαι απρίμη. Πόσο? Για μια κούντουλα, τη βάρκα, την ψαρόβαρκα, την άγκουρα, τα κουπιά και τα άλλα, για να πληρώσει και κάτι βερεσέδια, ζητάει όλα 200 τάλιρα. 200 τάλιρα? Ναι. Τίποτα. Θα πάμε στα δικαστήρια. Στο χάσου το καλά. Θα τα κανονίσει η δικαιοσύνη. Μην μπλέξετε σε... Θέλω να πάω στα δικαστήρια. Για να πας όμως στα δικαστήρια θες παρά. Παρά για να πας στον Περέα. Παρά για την κλήτευση. Παρά για την καταχώρηση. Παρά για το πλουρεξούσιο. Για το λαντιπρόσωπο. Άλλες για τις γνωμοδοτήσεις. Άλλα για να καταθέσεις τα έγγραφα για τις απασχολήσεις του εισαγγελέα. Θα σου χρειαστεί παράς για τις συμβουλές και τους λόγους των δικολάβων και για τα δικαιώματα παραλαβής της δικογραφίας και για τα αντίγραφα. Θα ξέρω εγώ αυτά. Θα θες άλλα για την έκθεση των αντισαγγελέων. Για να πληρώσεις δικαστικές προτάσεις. Για να πληρώνεις πρωτοκολλήματα. Και άλλον παρά μετά για τις αποφάσεις, τις καταχωρήσεις, τις απογραφές, τις διεκπαιρεώσεις από τους γραμματικούς. Αν δεν αφήνω πια το λάδωμα που θα πρέπει να κάνεις. Μα αδερφέ, 200 τάλιρα. Θα έχεις και κέρδος, θα το δεις. Έκανα ένα πρόχειρο πλησιασμό για τα έξοδα της δίκης και βγάζω πως αν μετρήσεις 200 τάλιρα σε αυτόν, θα έχεις απάνω κέρδη τα τουλάχιστον 500. Δίχως να λογαριάσω τις κοτούρες, τις πασαρίες, τα περαδόθετα, συνταφέτα και τις στεναχώριες που θα τραβήξει. Και αν είναι να ξεγλιτώσει κανείς και τις κουτοκουβέντες που λένε μπροστά στον κόσμο οι δικολάβοι, θα είχα χίλιες φορές καλύτερα να δώσω και 300 τάλιρα παρά να πάω στα δικαστήρια. Γι' αυτό δεν μου καίγεται καρφί. Ας πάνε να λένε ό,τι θένε οι δικηγόροι. Καλά, κατά πώς νομίζεις. Αλλά αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα έτρεχα στα δικαστήρια. Δεν το έχω σκοπό να δώσω 200 τάλιρα. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα τα ξοδέψεις έτσι κι αλλιώς τα δικαστήρια. Κι αν τα ξοδέψω, τουλάχιστον θα τα ευχαριστηθώ. Αμάν, να το μούτρο που λέγαμε. Αυτός, να, αυτός, ο αγριάνθρωπος που έχει το σκούφο μέχρι τα αυτιά. Αυτός με τις μεγάλες πλάτες, ο άγριος, ο πολύ άγριος, ο κυλαράς. Δεν τον βλέπεις με το μαχαίρι του στο ζουνάρι, με τη μαγούρα που έρχεται κατά εδώ. Τον είδες τώρα. Αυτός με τη βαριά περπατησιά. Λες να έρχεται για μένα? Σίγουρα έρχεται για σένα. Πού να πάω τώρα, σταμά να ξεγλιτώσω. Πού να πας, αφεντικό, τώρα είναι αργά πια. Δεν προφτάνει. Κρύψου πίσω μου. Κάτσε να του μιλήσω εγώ. Εσύ μη βγάνεις άχνας. Ρε σταμά, για λέγε. Ποιος είναι ο Κίκας, ο γέρος του Χριστόδουλου? Γιατί, μάστορ? Μωρέ, λέγε που θέλεις και το λόγο. Δεν θα σου πω αν δεν μου πεις το λόγο που ρωτάς. Έφτασε στα αυτιά μου πως θέλει να μου κάνει μήνυση και να ζητήσει από τα δικαστήρια να χαλάσει ο γάμος της αδερφούλας μου. Δεν ξέρω αν έβαλε τίποτα τέτοιο στο μυαλό του, αλλά πάντως δεν σου δίνει τα 200 τάλιρα που ζητάς, είναι πολλά. Α, έτσι, έτσι το λοιπόν. Μα το φιλοτιμό μου, μα τούτη την ισόβια που κρατώ, δεν θα τον πετύχω. Δεν θα τον ξεμοναχιάσω πουθενά. Θα τον καρυδώσω. Θα τον καθαρίσω παστρικά. Και ας με γδάρουν ζωντανό. Ούνια που σε κούναγε, φουκαρά μου, έτσι νόμιζες, Πρέπει να ξέρεις, κύριε, πως ο πατέρας του Χριστόδουλου δεν χωρατεύει. Το λέει υπερδικούλα του. Δεν θα σε λογαριάσει καθόλου. Αυτός δεν θα με λογαριάσει? Αχ, μωρέ τύχη. Δεν ήταν να είναι εδώ μπροστά μου να τον ξεκυλιάσω. Τώρα δά να τον είχα, να τον κάνω σαν στημένη λεμονόκουπα. Δεν μου λες, Σταμά, ποιος είναι αυτός? Αυτός δεν είναι αυτός. Αυτός είσαι από την πλάτη σου, δεν είναι αυτός? Δεν είναι αυτός. Α, μπας και είναι κανένας φίλος του. Τι λες, αυτός? Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του. Ο μεγαλύτερος εχθρός του? Αμέ. Από να πάρει. Χαίρομαι γι' αυτό. Είσαι μωρέ τυχερός που είσαι εχθρός αυτού του κολοκύθα του Γκίκα. Ή μήπως και δεν είσαι? Ναι, σου λέω είναι και παρά είναι. Α, το κάτω λοιπόν. Σου βάνω όρκο πως πριν να ρουκουλήσει ο ήλιος στην πλαγιά, θα τον κάνω κοιμά αυτό το γεροπαράλυτο τον Γκίκα. Μην ανακαλυφθήσεις η μπάρμπα. Άσε να καθαρίσω εγώ για πάρτι σου. Εκ μέρους όλων μας. Πάω και θα τα ξαναπούμε. Πω. Αφεντικό, τι ήταν αυτό? Αφεντικό, εδώ δεν χρειάζονται τα ηλίκια. Μη, ξαναγυρίζει. Ρε Σταμά, κάνε μου έναν κατάλογο των φίλων του. Τι να το κάνεις? Αποφάσισα να τους καθαρίσω όλους. Για στάσου, κύριε, θα ρω πως το παράκανε. Σαν πολύ τον τα είδε, μας κάνεις. Να μου τα ξαναπείς αυτά, όταν ο Γκίκας θα έχει γίνει αγγελάκι. Μη σκάς και δεν θα γίνει. Θα έχει τα μάτια του 14, έχει ανθρώπους δικούς του, συγγενείδες, φίλους, υπηρέτες, που θα το κρατήσουνε. Α, μα αυτό θέλω κι εγώ. Αχ, μωρέ, αυτό θέλω. Τι βλέπεις τούτη τη φαλτσέτα, ε? Κοίτα την καλά.
Τώρα, μωρέ, τώρα να τον είχα αυτόν και όλους τους παλικαράδες του. Άντε, μωρέ, και να σκαγαν μύτη μπροστά μου έτσι καμιά τριανταριά τσιράκια του. Να βγαίνανε μπροστά μου καμιά πενταριά δική του, μακάρι να ήταν και κατώ. Και να έκανα ντου με τάρματα στο χέρι και να αρχίσω. Τι είναι, βρε, τι θέλετε, βρε, σκνίπες, παλιωτόμαρα. Σας βαστά, μωρέ, να τα βάλετε μαζί μου. Βήρα και σας έφαγα απάνω τους. Άντε να σας κάνω σκόνη απάνω τους, μωρέ. Δεν έχει λύπηση εδώ. Άντε και σας τρίμωξα, κοπρίτες. Πάρε τούτη. Κι εσύ αυτή. Κι εσύ την άλλη. Άρπατε κι εσύ. Καυγά θέλατε λοιπόν, ε. Να καυγάς να μάθετε ψωφίμια. Πίσω και σας έφαγα. Πίσω, να και τούτη. Άρπαξε και την άλλη. Να και λόγου σου, μια να με θυμάσαι. Όχι, όχι, σιγά σιγά, δεν είμαστε εμείς. Αυτό ήταν, να μάθει όποιος θέλει να τα βάζει μαζί μου. Βρες τους και πες τους τα. Άντε, γεια. Βλέπεις, αφεντικό. Βλέπεις πόσοι άνθρωποι έμειναν στον τόπο για 200 τάλιρα. Είδες πόσα κορμιά σωριάστηκαν για το τίποτα. Και τι να σου πω, εμένα με έκοψε κρύος ήδη. Πα, δεν στέκουμε το λεφτό εδώ. Φεύγω και σου εύχομαι καλά ξεμπερδέματα. Σταμά. Όχι. Σταμά. Είπες τίποτα. Σταμά. Ναι. Σταμά, αποφάσισα να τα δώσω τα 200 τάλιρα. Αυτό με κάνει και χαίρομαι. Στορκίζομαι στη ζωή μου. Πάμε να τον προλάβουμε. Έχω λεφτά απάνω μου. Δώσα σε μένα. Δεν κάνει τώρα να σε δει αφού παραστήσαμε τη άλλο. Θα του εξηγήσουμε. Είναι και κάτι άλλο. Μα αν σε δει τον ίδιο, μπορεί να σου ζητήσει και πιο πολλά. Καλά αυτό, μα θέλω να ξέρω πού πάνε και τα λεφτά μου. Πώς και δεν με εμπιστεύεσαι? Όχι ντε, αλλά... Α, αφεντικό, είμαι κατεργάρος ή είμαι τίμιος. Λες και εγώ δεν θέλω να σε βοηθήσω, παρά ζητάω να σε ξεγελάσω. Αν δεν με εμπιστεύεσαι, δεν ξανανακατεύουμε σε τίποτα. Και δεν έχεις παρά να βρεις από τώρα κάποιον άλλον για να κανονίσεις τις δουλειές σου. Καλά, ντε τώρα, μη χωλιάζεις. Να, έλα, πάρτε. Όχι, μπαρμπά. Μη με εμπιστεύεσαι τον παρά σου. Θα είμαι πιο ευχαριστημένος αν βρεις κάποιον άλλον. Έλα τώρα, πάρτε, σου λέω. Όχι. Μη μου έχεις εμπιστοσύνη. Ποιος σε βεβαιώνει πως δεν τα θέλω να τα βουτήξω. Μωρέ, πάρτε που σου λέω. Μη με κάνεις να επιμένω πιο πολύ και μου ήρθε πίγκωση και είμαι κι άμαθος. Πρώτη φορά στη ζωή μου επιμένω για να δώσω χρήματα. Πάρτα το λοιπόν. Το μόνο που θέλω είναι να προσέχεις που μας ξεγελάσει. Μην νοιάζεσαι γι' αυτό, δεν είμαι κανένας βλάκα. Άντε λοιπόν να τελειώσει τη δουλειά και θα σε περιμένω σπίτι μου. Θα τρέξω τώρα αμέσως. Πήγαινε εσύ στο σπίτι τώρα και θα τα κανονίσω εγώ. Πάω και πρόσεξε. Φτιάχνε τα όλα καλά. Σταμά. Εντάξει. Σουπα. Περιμένω λοιπόν να ξαμακρύνει. Δεν έχουμε καιρό να περιμένω γιατί φτάνει ο Σάββας κατά εδώ. Τον είδα να κατηφορίζει. Έχει το νου σου γιατί όπου και να είναι θα φανεί μπροστά σου. Ωραία, να ξεμπερδεύουμε και με αυτόν. Έλα, κρύψου και ας τον σε μένα. Καλό αυτό. Λες και μου του στέλνει ο Θεός. Άντε, κουνήσου, φεύγω. Πάω. Φάνηκε κιόλας. Εντάξει, αρχίζω. Ο Θεέ μου και Αγία Επραξία. Τι ξαφνική συμφορά ήταν αυτή. Ορίστηκε πατέρα, φτωχέ μου Σάββα! Αχ, τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνει ο δύστυχος πατέρας όταν τα ακούσει! Μα τι είναι αυτά που τσεμουνάς? Δεν υπάρχει κανένας χριστιανός να μου πει που βρίσκεται το καπετάν Σάββα! Τι έπαθες, μωρέ Σταμά? Πού μπορώ να το βρω! Πού να πω αυτή τη συμφορά! Φτιάστηκε η ανάσα μου να τρέχω πίσω σου, σταμάτα να μου πεις τι τρέχει. Άδικα τρέχω και γυροφέρνω να το βρω. Εδώ είναι. Θα έχει σίγουρα τρυπώσει πουθενά και δεν μπορώ να το πετύχω. Ρε στραβός είσαι, δεν με βλέπεις. Αφεντικό, δεν μπορεί κανένα να σα ταμώσει. Μωρή είναι 2 ώρες που είμαι μπρος σου. Αφεντικό. Τι. Αφεντικό. Και τι. Αφεντικό. Ο γιος σου. Τι ο γιος μου. Έπαθα απίστευτα πράγματα. Σαν τι έπαθε, μωρέ. Άκου να ακούσεις. Ελέγε. Άκου να σου πω. Ελέγε το λοιπόν. Πριν λιγουλάκι, το βρήκα του θανάτα από τη λήπτη. Δεν ξέρω τι του πες και μπέρδεψες και εμένα μάλιστα στα καλά καθούμενα. Λοιπόν. Για να τον κάνω λοιπόν να του περάσει στελαχώρια τον πήρα και τον πήγα μια βόλτα κοντά στο λάκκο του Μπαμπόρη. Ναι, λέγε. Πιάσαμε γυαλό, πήγαμε αμίλητη δηλαδή. Εγώ προσπαθούσα να τον κάνω να μιλήσει, αλλά δεν τα καταφέρω. Λοιπόν. Είπα και 2-3 χωρατά, αλλά τι να σου πω. Δεν έσκασε τα χείλη του. Παρακάτω. Τέλος, να μην τα πολύ λόγω. Καθώς περπατούσαμε
Μας έκανε εντύπωση μια γαλέρα τουρκική. Πολύ ωραία στολισμένη. Μέσα στη θάλασσα. Σταθήκαμε και την κοιτάζαμε. Όταν είδαμε μια βάρκα να ξεκινάει από τη γαλέρα και να έρχεται κατά έξω. Η βάρκα. Ναι. Σαν έφτασε, είδαμε μέσα ένα νεαρό Τούρκο, πολύ συμπαθητικό, που μας κάλεσε στη γαλέρα. Επήγαμε λοιπόν, ανεβήκαμε στο καράβι και εκεί μας έκαναν του κόσμου τις περιποίησεις. Παρακάτω. Μας κάναν τραπέζι και μας γάλανε και του πουλιού το γάλα. Μετά κάτι ωραία φρούτα και έπειτα ένα παλιό κρασί που πιο νόστιμο δεν έχω ξαναπιεί. Τι μου λες. Ναι. Τι θλιβερό υπάρχει σε όλα αυτά. Μη βιάζεσαι, αφεντικό, τώρα θα δεις. Εκεί που τρώγαμε, ξάφνου καταλάβαμε ότι είχαμε ξανοιχτεί στο πέλαγος. Τότε ο Τουρκαλάς με βάλει σε μια βάρκα και με έστειλε να σου πω πως αν δεν του στείλεις με μένα 500 ντούμπλες, θα πάρεις σκλάβο το γιο σου και θα πάει να το πουλήσεις στο Αλγέρι. Τι λες, αδελφέ, 500 ντούμπλες? Ναι, αφέντη, και μάλιστα μου δω και δύο ωρία, μόνο δύο ώρες. Α, ο κακούργος Τούρκος, εμένα σκότωσε με αυτό που έκανε. Στο χέρι σου, αφεντικό, είναι να σώσει το γιο σου, τον αγαπημένο από τη σκλαβιά. Μα τι διάλο πήγε να κάνει μέσα εκείνη τη γαλέρα? Α, πού να ξέρει τι θα πάθει. Τρέχα, σταμά, τρέχα γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορείς και μέσα αυτόν τον Τούρκο, πως θα ειδοποιήσω τους χωροφύλακες να τον βουτήξουν. Τους χωροφύλακες στο πέλαγο? Αστεία λες. Μα τι διάλο πήγε να κάνει μέσα εκείνη τη γαλέρα? Να, κακιά ώρα. Εδώ σε θέλω, Σταμά. Πρέπει τώρα να κάνεις μια πράξη που να δοξάσει ένα μισθό υπηρέτη. Τι θες να κάνω, αφεντικό? Να πάω να πεις σε αυτόν τον Τούρκο να ελευθερώσει το γιο μου και να κρατήσει τη θέση του εσένα, ώσπου να μαζέψω τον παρά που μου ζητάει. Α, μωρέ, αφεντή, σου περνάει από το νου πως ο Τούρκος είναι τόσο βλάκας που θα ήθελε να κρατήσει έναν ξεβράκοντο σαν και λόγου μου και να αφήσει το γιο σου? Μα τι διάβολο πήγε να κάνει σε εκείνη τη γαλέρα? Πού να ξέρει ότι θα πάθαινε τη συμφόρα. Και μην ξαχωστώ, χάσα, αφέντη, πως έχουμε μονάχα δύο ώρες προθεσμία. Είπες πως γυρεύει 500 ντούμπλες. 500 ντούμπλες. Μα είναι ολότελα συνείδητος. Έχει τουρκική συνείδηση. Μα καταλαβαίνει, θα πει 500 ντούμπλες. Ναι, ναι, ξέρει ότι είναι 1000 τάλιρα. Και τι νομίζει το Μάριο ότι είναι 1000 τάλιρα? Μπα και είναι λίλιζε, μα θε η βότσαλα τη θάλασσα να τα μαζέψει. Λεφτά είναι αυτά. Και θέλουν ίδρωτα και κόπο για να τα βγάλει. Κάτι τέτοιοι άνθρωποι είναι παράλογοι. Και τι δηλαδή θα ρίπω εδώ στην ίδρα μα ζώνουμε τον παρά με τον φαράσι. Με το στίγμα στίγματα μα ζώνουμε και με την κολομία και κόβοντα απ' τη γούλη. Τούπα, τούπα, και μα εκείνο το δικούλι του. Μα τι διάβολο πήγε να κάνει με σε εκείνη τη γαλέρα? Σωστό είναι αυτό που λες, μα δεν περίμενα ότι θα του τύχαινε κάτι τέτοιο. Όμως για το Θεό, αφεντικό, μην αργείς. Να, πάρε, πάρε το κλειδί για τον μπουρό μου. Μάλιστα. Θα ανοίξει. Μάλιστα. Θα βρει ένα χοντρό κλειδί στο αριστερό μέρο. Είναι τη μουσάντρα που είναι στη σοφίτα. Μάλιστα. Θα ανέβεις να μας όξεις όλα τα παλιά ρούχα που είναι στο μεγάλο σεπέτι. Εκείνο τον παόλο που έχεις από την πρίκα σου? Ναι, εκείνο. Θα πάρεις ό,τι έχει μέσα, θα τα πουλήσεις στον Αργυρούλα και θα τρέξεις να ελευθερώσεις το γιο μου. Α, τι θες λες, αφεντικό? Όλη αυτή η σαβούρα που λες πως έχεις τον παόλο δεν πιάνει μήτε 100 φράγκα. Καλύτερα, αφεντικό, να λύσεις την κουλάτα σου. Άκουστα, μα πάρε και εκείνο το ρόι του λαδιού. Το τρίπιο. Κολλιέται και έχει τον παρά του. Μήτε μια σάπια δεκάρα δεν θα πιάσει με αυτό. Μόνο άνοιξε το γρόπο σου. Πάρε και το ρολόι που είναι στην κάμαρη πάνω στο σέσι. Εκείνο το ρολόι που είναι σταματημένο ένα μιλιούνι χρόνια στις 5 παρακάτρο. Ούτε μια χούφτα του μάτσες δεν μαζώνω. Μα κι όξω από αυτό δεν έχουμε καιρό. Μα τι διάβολο πήγε να κάνει με σε εκείνη τη γαλέρα? Αχ, 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 χάνουμε άδικα την ώρα μας. Άσε τη γαλέρα και σκέψου πως η ώρα περνά και έχουμε φόβο να χάσουμε το γιο σου. Αλίμονο κακόμοιρο αφεντικό μου. Ίσως δεν σε ξαναδώ πια. Κι ίσως ετούτη τη στιγμή που μιλάμε να σε τραβάνε σκλάβο στο αγέρι. Μάρτυράς μου ουρανός. Έκανα ό,τι πέρναγε από το χέρι μου για σένα. Κι αν δεν σε ελευθερωθείς φταίει ο πατέρας σου που δεν σε αγαπά όσο πρέπει. Αχ, στάσου, Σταμά. Πάω να οικονομήσω τον παρά. Πουλής αφέντη, πουλής. Τρέμω μας. Δεν μας παίρνει ώρα. 400 ντούμπιες είπες? Όχι, αφέντη, 500. 500 ντούμπιες. Ναι. Τι διάολο πήγε να κάνει με σε εκείνη την γαλέρα? Δίκιο έχεις, μα κάνε γρήγορα. Μα χάθη κι άλλη μέρα να πάει για Σραγιάννη. Σωστό κι αυτό, αλλά κάνε γρήγορα. Ο καταραμένη γαλέρα. Αυτή η γαλέρα σου στάθηκε στο στομάχι. Να, Σταμά. Να, τώρα μου ήρθε στο νου πως μου έδωκαν πριν λίγο 500 ντούμπιες. Δεν το έλεγα ποτέ πως θα μου τις βούταγε τόσο γρήγορα. Θα σου τις δώσω να πάω να ελευθερώσεις το γιο μου. Μάλιστα, μου τις δώσεις, αφέντη.
Πες όμως αυτό τον Τούρκο πως είναι λίσταρχος. Άρα θα το πω. Ένας άπιστος, ένας λοποδίτης. Ένας θα το πω. Πες του πως μου αρπάζει 500 ντούμπλες εντελώς παράνομα. Ναι. Πως δεν του τις δίνω όσο τα φωτερά μου έχουν νερό, που να τον δω να κρέμεται. Πολύ καλά. Και πως θα τον πιάσω καμιά φορά στα χέρια μου, θα τον μετανιώσει πικρά. Μάλιστα. Άντε, άντε τώρα παιδί μου, τρέχα να λευτερώσεις το γιο μου. Πού πας? Πάω σπίτι, εσύ άντε να μου τον φέρεις. Βρε αφεντικό. Τι δες πάλι? Δεν θα μου δώσεις τον παρά? Δες τον έδωσα. Όχι, τον ξανάχωσες την μπούρσα σου. Τα έχω χάσει από την πίγκωση. Αυτό το βλέπω. Μα τι διάολο πήγε να κάνει μέσα σε εκείνη τη γαλέρα? Α, καταραμένη γαλέρα. Τι διάολο πήγε να κάνει μέσα σε εκείνη τη γαλέρα? Πού να χωνέψουν καρά μου τις 500 ντούμπλες που σου ξεκόλλησα. Όπου καρά μπαρμασάβα. Γεια σου και δεν ξοφλήσαμε ακόμη. Έχεις ακόμα να μου πληρώσεις μάλλον λόγεις παρά το φιάσκο που μου κάνες λέγοντας τον κανακάρι σου αυτά που είπες. Σταμά, έκανες τίποτα για μένα? Έκανες τίποτα για μένα? Πάρε τα 200 τάλιρα που ξακόλλησαν τον πατέρα σου. Μωρέ Σταμά, δεν ξέρεις τι ευτυχία που μου χαρίζεις.